Χαραγμένο στο μυαλό των παιδιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, θα μείνει το περιστατικό που σημειώθηκε σε γυμνάσιο του Ηρακλείου, καθώς οι μαθητές τους έριξαν αντισηπτικό σε μπουκάλια με νερό από τα οποία ήπιαν. Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς τα παιδιά πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά θα δυσκολευτούν να ξεπεράσουν το σοκ της άσχημης εμπειρίας που βίωσαν. Πήγα στο νοσοκομείο, τα έχουν βγει σήμερα στους παιδιά στο σχολείο κανονικά και τα υπόλοιπα θέματα και οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν το σχολείο γίνονται σε συνεργασία της διευθύνσης του σχολείου και του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που είναι παιδαγωγικά υπεύθυνος για το συγκεκριμένο σχολείο στη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινάει από σήμερα. Υπάρχει υποστήριξη από τα σχολεία και από τους γονείς. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που υπάρχουν μεταξύ τους bullying και ξυλοδαρμοί, αυτά δεν μ' αρέσουν. Αμέσως μετά το περιστατικό ενημερώθηκε το σχολείο και η Περιφερειακή Διευθύνση Εκπαίδευσης. Αυτό που έγινε σαφές στα παιδιά που βρίσκονται πίσω από το περιστατικό είναι ότι επρόκειτο για μια κίνηση που έθεσε σε κίνδυνο οι μαθητές τους και θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρές καταστάσεις. Τα όρια ανάμεσα στο πείραγμα και το παιχνίδι και σοβαρά περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανηλίκων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, ακόμα και στο μυαλό εφήβων που συχνά μπορεί να λειτουργούν απερίσκεπτα και με ανοριμότητα. Το σχολείο έκανε σαφές στους μαθητές, οι οποίους θεωρούν, γιατί σας λέω είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται, ότι είχαν εμπλοκή στο συγκεκριμένο επεισόδιο και προσπαθούν να εξηγήσουν ότι, και νομίζω το έχουν καταλάβει και οι μαθητές, ότι ήταν μια, όχι μόνο κακόγουστη φάρσα, μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία προφανώς δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Αν μιλήσετε με κάποιον έφηβο, μπορεί να σας πει για πλάκα το κάναμε. Αυτή είναι η συνήθις απάντηση των παιδιών. Για πλάκα. Ποιος γέλασε όμως είναι το θέμα εδώ. Και γιατί γέλασε και αν γέλασε. Έτσι. Το να κινδυνεύσει ένας μαθητής μας, ένας συνάνθρωπός μας, το να κάνουμε ας πούμε μια τέτοια, επιτρέψτε μου την έκφραση, χοντράδα, όχι βέβαια. Εκεί τώρα χρειάζεται μια δουλίτσα που πιστεύω ότι με την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και των γονέων μπορεί να γίνει. Σε ό,τι αφορά στον εύθραυστο ψυχισμό των εφήβων, που είτε γίνονται άθελα τους θύματα τέτοιων περιστατικών, είτε βρίσκονται πίσω από παραβατικές συμπεριφορές, χρειάζεται προσεκτική προσέγγιση από την οικογένεια και το σχολείο. Είναι πολύ στενάχωρο να έχει συμβαίνει αυτό. Φαντάζομαι ότι οι γονείς πρέπει να κάνουν περισσότερη κουβέντα στο σπίτι. Αυτό. Θεωρώ ότι εκ των υστέρων, χωρίς να γνωρίζω ούτε τα παιδιά ούτε το συγκεκριμένο πλαίσιο, θεωρώ ότι εκ των υστέρων και τα παιδιά αυτά θορυβήθηκαν βλέποντας ότι μια τέτοια αυθόρμητη και μη έτσι ελεγχόμενη πράξη έβαλε σε κίνδυνο την υγεία των συμμαθητών τους. Είναι ένα καλό μάθημα αυτό για αυτά τα παιδιά, όμως χρειάζεται και εμείς οι ενήλικες να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και να έχουμε και πολύ έτσι εστιασμένη την προσοχή μας στα παιδιά. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, μαθήτρια του σχολείου ενημέρωσε τη διεύθυνση και για άλλα περιστατικά που έχουν σημειωθεί.